περιοχή μας. Το 2022 ήταν μια πολύ καλή εποχή για την αγορά των ακινήτων. Μετά τα όσα τραβήξαμε από την οικονομική κρίση, από την κρίση της πανδημίας και το ενεργειακό. Το 2023 λοιπόν, με την εμφάνιση της ενεργειακής κρίσης, φαίνεται λίγο η οικοδομική δραστηριότητα να έχει λίγο φρενάρει, λόγω του κόστους της ανέγερσης των οικοδομών. Όμως, οι αγοροπολισίες βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ζήτησης, δηλαδή υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον να αγοράσουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα διαθέσιμα, γιατί δεν υπήρξαν οικοδόμηση, συνεπώς δεν έχουμε πολλά ακίνητα διαθέσιμα. Οι καταναλωτές, οι αγοραστές προτιμούν να είναι παλαιά ακίνητα, τα οποία αγοράζουν και ανακαινίζουν και ζητούν παλαιότητα λόγω του χαμηλότερου κόστους αγοράς. Πολλοί ενδιαφέρονται δε για να αγοράσουν και ακίνητα τα οποία ανακαινίζουν και στη συνέχεια τα μετατρέπουν σε διαμερίσματα Airbnb. Το Airbnb είναι και ένας λόγος που δεν υπάρχουν και αρκετά, ένας από τους λόγους, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, ένας από τους λόγους που δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στην αγορά διαμερίσματα και για ενοικίαση. Γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει και αυτό το πρόβλημα της δυσκολίας έβρεσης διαμερίσματος προς ενοικίαση, αλλά και αν θα βρεθεί είναι σε πολύ υψηλά μισθώματα, δυσβάσταχτα θα έλεγα για τον μέσο μισθωτό εργαζόμενο. Όμως θεωρούμε ότι και το 2023 θα είναι μια καλή αγορά, μια καλή περίοδος για την αγορά των ακινήτων. Τα ακίνητα αρχίζουν και ανακάμπτουν, ανεβαίνουν οι τιμές τους δηλαδή, διότι είχαν μειωθεί πάρα πολύ οι τιμές τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές είχαν μειωθεί μέχρι και 50%. Συνεπώς, σιγά σιγά ανακτούν πάλι τις αξίες τους και ανακάμπτει η αγορά των ακινήτων. Βέβαια, δεν έχουν ακόμα πάρει το ποσοστό που είχαν χάσει κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σταδιακά πιστεύω ότι θα επανέλθει και θα βρει το βηματισμό της η αγορά. Να πούμε για την διαδικασία της αγοροπολισίας. Βέβαια, τα περισσότερα γίνονται ηλεκτρονικά σήμερα. Εν μέρη έχει απλουστευτεί η διαδικασία της αγοροπολισίας, όμως αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό οφείλω να το καταγγείλω και από εδώ. Με το κτηματολόγιο και το υπόθηκο φυλακείο. Το κτηματολόγιο δηλαδή είναι ένα μεγάλο αγκάθι και όποιος έχει εμπλακεί σε τέτοια περίπτωση να χρειάζεται κάποια διόρθωση, ένα πρόδειλο σφάλμα, κάποια τροποποίηση στο κτηματολόγιο θα καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Συνεπώς, ναι μεν έχουν απλουστευτεί οι διαδικασίες, όμως υπάρχουν ακόμα αγκάθια που δυσκολεύουν τις αγοροπολισίες και σε πολλές περιπτώσεις έχουν ακυρωθεί συμβόλαια να φταίει η αργοπορία του κτηματολογίου, του υποθηκοφυλακίου, της εφορίας και των διάφορων υπηρεσιών.